Αρνητικό συνοφορέα διαχείριση λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Ακαρνανικών Ωραίων στην εγκατάσταση αιωλικού πάρκου στο όρο Βαράσοβα. Όπω τονίζεται, η εν λόγω περιοχή είναι στι περιοχέ προστασία τη φύση του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και στι οποίε δεν επιτρέπεται ίδρυση και λειτουργία ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Περαιτέρω, όπω αναφέρει ο συντονιστή του φορέα Γιάννη Σελιμάσα, έχει κατατεθεί αίτημα της εφορίας παλαιοανθρωπολογίας, πηλαιολογίας σχετικά με την κήρυξη οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου για την προστασία του σπηλαίου Αγίου Νικολάου Βαράσοβας Δημοτικής Ενότητας Χάλκιας, Δήμου Ναυπαχτίας, στο οποίο αίτημα έχει συμφωνήσει και ο φορέας. Καθώς με βάση την ΚΙΑ επιτρέπονται η συντήρηση και αναστήλωση των υφιστάμενων μοναστηριών και μνημείων, καθώς και οι αρχαιολογικές ανασκαφές στο όρος Βαράσοβα. Θα πρέπει να γίνει επανεξέταση του θέματος παροχής βεβαίωσης παραγωγού στην εν λόγω περιοχή και να πράξετε τα δέοντα, αναφέρει χαρακτηριστικά ο φορέας. Ο φορέας διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Ακαρνανικών Ωραίων, μόλις πριν δύο μέρες εξέδωσε δελτίο τύπου και απέστειλε έγγραφο προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, έχοντας ενημερωθεί από το πρόγραμμα Διάβγεια πως η ΡΑΕ εξέδωσε άδεια βεβαίωση παραγωγής για αιωλικό πάρκο στο όρος Βαράσοβα. Το όρος Βαράσοβα είναι μέρος του Εθνικού Πάρκου, αποτελεί περιοχή φύσης, καθώς επίσης και τόπο κοινωνικής σημασίας στο δίκτυο Natura 2000. Ως εκ τούτου, εκ του νόμου του φορέα διαχείρισης για την οικία του Εθνικού Πάρκου, απαγορεύεται τόσο η ίδρυση όσο και η λειτουργία σταθμού αιωλικής ενέργειας στο όρος Βαράσοβα. Εκτός αυτού, πριν περίπου ένα εξάμηνο, ο φορέας απάντησε θετικά στην πρόθεση της εφορίας παλαιοανθρωπολογίας και σπηλαιολογίας να χαρακτηριστεί η περιοχή ως αρχαιολογικός χώρος και να κηρυχθεί με ανάλογο ΦΕΚ. Έτσι, επομένως, γίνεται σαφές πως στην περιοχή αυτή, στην οποία υπάρχουν πολύ σημαντικοί οικότοποι, καθώς και διαβιούν είδη σπάνιας και σημαντικής ογκιτοπανίδας όπως χρυσαετός, όπως μαυρόγυπας, όπως όρνιο και μάλιστα ο χρυσαετός αναπαράγεται και στην περιοχή της Βαράσοβας, δεν είναι δυνατό να εγκατασταθεί σταθμός αιωλικής ενέργειας. Χθες είχα μια επικοινωνία με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας, τον κύριο Γκίζα, ο οποίος με ενημέρωσε πως ενημέρωσε το Δήμο Μεσολογγίου και τους Μητροπολίτες των περιοχών μας, οι οποίοι και αυτοί είναι εναντίον της εγκατάστασης αιωλικού πάρκου. Ας διαφυλάξουμε κάποιες περιοχές Natura και κάποια μέρη του Εθνικού Πάρκου, τα οποία αποτελούν το οικολογικό και πολιτισμικό απόθεμα της χώρας.